Στην αρχή τι είπαμε, ότι θα πραγματοποιήσουμε δύο ζωντανές συνδέσεις με εξωτερικό. Από τη μία θα συνδεθούμε με Παρίσι και προς το τέλος εκπομπής με Φλόριδα Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη ζωντανή σύνδεση με Παρίσι, εκεί όπου θα συναντήσουμε την κυρία Σέτα Θεοδωρίδη. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού. Κυρία Θεοδωρίδη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα στην Κρήτη μας. Το κλίμα στις τάξεις των Ελλήνων εκεί στο Παρίσι, ελαίο κορονοϊού, πώς είναι? Έχετε επηρεαστεί? Είναι δυνατό να μην επηρεαστούμε? Βεβαίως, όλοι μας ήμασταν σε καραντίνα κανονικά παραπάνω από ένα μήνα. Επανερχόμαστε σιγά σιγά στην πιο κανονική ζωή. Θα ξαναρχίσουν και τα μαθήματα των παιδιών από αυτή την εβδομάδα με φυσική παρουσία στα ελληνικά τα σχολεία. Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Έχουμε ακόμα γύρω στις 9.000 κρούσματα την ημέρα. Είναι... Προσέχουμε. 9.000 κρούσματα την ημέρα? Ναι. Έχουν μειωθεί. Βεβαίως, πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι στις 9 με 10 Νοεμβρίου είχαμε 60.000 κρούσματα την ημέρα. Αυτή η μείωση, κυρία Θεοδωρίδη, κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται? Από τη μία στους πολίτες που κατά κάποιο τρόπο κατάλαβαν την επικινδυνότητα της κατάστασης ή από την άλλη στα μέτρα τα οποία έλαβαν οι αρχές εκεί? Θα ξεκινήσω και θα πω ότι η δεύτερη πρόταση που μου κάνατε είναι η πιο κύρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση αποφάσισε γρήγορα, εφόσον είδε ότι τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ άσχημα, να κλείσει τα πάντα, να μας κλείσει μέσα, να μας φημώσει, ούτως ώστε να μπορέσει να ελέγξει την εισαγωγή των ανθρώπων με κορονοϊό στις ΜΕΘ, διότι εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Η Γαλλία συνεχίζει να έχει μόνο 5.000 θέσεις ΜΕΘ και για τον κορονοϊό φυσικά πλέον μόνο, ενώ παλιά ήταν γενικά οι ΜΕΘ 5.000, τώρα μόνο για τον κορονοϊό έχουμε 5.000, είναι αυτές που είναι για τις άλλες περιπτώσεις του κόσμου. Όμως και το γεγονός ότι κλείσανε εστιατόρια, κλείσανε κινηματογράφοι, κλείσανε καφενεία, εκτός τα σχολεία, τα οποία νήπια, δημοτικά, κολέγια, λύκεια, αυτά μείναν ανοιχτά, όλα τα υπόλοιπα και τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά. Επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη απαγόρευση της κυκλοφορίας για όσους δεν εργάζονται μεταξύ της 9 το βράδυ και 7 το πρωί. Και φυσικά μέχρι το Σάββατο βγαίναμε έξω με άδεια κυκλοφορίας, χαρτί, είτε μια εφαρμογή την οποία κατεβάζαμε στο κινητό μας τηλέφωνο, και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Μέχρι το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ήταν για μία ώρα την ημέρα, ενώ από το Σάββατο μέχρι και 3 ώρες την ημέρα μπορούσαμε να βγούμε μέχρι 1 χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι μας. Τώρα μπορούμε να πάμε έως και 20 χιλιόμετρα μακριά. Κυρία Θεοδωρίδη, αναφερθήκαμε στη δεύτερη πρόταση, στην δεύτερη παράμετρο που σας ανέφερα, ναι, στην αρχή. Ναι. Πάμε και στην πρώτη παράμετρο, δηλαδή κατά πόσο ήσασταν, ναι, συνεπείς στην τήρηση των μέτρων. Και σας ρωτώ γιατί και εδώ στην Ελλάδα αυστηρά μέτρα πάρθηκαν, ωστόσο πολλοί, ναι, βρήκαν αυτά τα παραθυράκια και έκαναν τα δικά τους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με εκπλήσει, διότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας η Ελλάδα ήταν υπόδειγμα για την Ευρώπη και ήμουν πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Ενώ, όπως είμαι στα διάφορα μίντια διαδικτυακά τέλος πάντων, βλέπω φωτογραφίες από την γενέτειρά μου τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που συνεχίζει και κυκλοφορά στους δρόμους, κάνουν πάρτι, κάνουν διάφορα γλέντια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ απαγορεύονται αυτά αυτή τη στιγμή και οι Γάλλοι κατάλαβαν ότι αν θέλουν γρήγορα να ξαναβούνε έξω από τα σπίτια τους, να ανοίξουν οι κινηματογράφοι, να ανοίξουν τα εστιατόρια κτλ., έπρεπε να τηρήσουν την απομόνωση. Έπρεπε να κλειστούν στα σπίτια τους και το κάνανε. Δεν υπάρχει κανένας που να κυκλοφορεί έξω χωρίς τη μάσκα. Το σύστημα υγείας στην Γαλλία, στο Παρίσι, ήταν προετοιμασμένο για αυτή τη διαχείριση της πανδημίας? Αυτή τη φορά ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένο, οφείλω να ομολογήσω, διότι υπήρχαν και από ιατρικής πλευράς
διαφορετική αντιμετώπιση του ιού. Το πρωτόκολλο που τηρήθηκε σε όλους όσους έμπαιναν με σοβαρή κατάσταση COVID ήταν διαφορετικό, ενώ την πρώτη φορά οι γιατροί προσπαθούσαν να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τώρα το πρωτόκολλο το ιατρικό ήταν διαφορετικό και νομίζω το σωστό, εφόσον πολύ λίγος κόσμος πεθαίνει και πάρα πολλοί βγαίνουν μετά από 2 ή 3 εβδομάδες διασωληνωμένοι, καταφέρνουν και βγαίνουν από τις ΜΕΘ. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, καθώς νομίζω έχει υιοθετηθεί διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Σωστά, κυρία Θεοδωρίδη? Κοιτάξτε, εδώ τα σχολεία δεν κλείσανε καθόλου στο δεύτερο κύριο. Κατά το δεύτερο lockdown, λοιπόν, ανοιχτά τα σχολεία. Τα σχολεία ανοιχτά. Μόνο τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά. Με τηλεκπαίδευση τα πανεπιστήμια ή διαδικασία? Με την εκπαίδευση ή την τηλεκπαίδευση? Με τηλεκπαίδευση, τηλεκπαίδευση. Ναι. Ακριβώς. Με τηλεκπαίδευση τα πανεπιστήμια και συνεχίζουν ακόμη. Σκέφτονται στις αρχές Ιανουαρίου ή γύρω στις 12-15 Ιανουαρίου να ξαναβάλουν μπρος και τα πανεπιστήμια, εάν τα κρούσματα συνεχίζουν να κατεβαίνουν ημερησίως. Ήδη στις 15 Δεκεμβρίου και εφόσον έχουμε κάτω των 5.000 νέων κρούσματων ημερησίως, θα ανοίξουν και οι κινηματογράφοι, τα μουσεία, τα θέατρα. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή είναι φημωμένος. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει στο Παρίσι η διαδικασία του στολισμού με φόντο και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ή η εικόνα στους κεντρικούς δρόμους δεν έχει έτσι καμία σχέση σε σχέση με πέρυσι, με προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν έχει σχέση. Δηλαδή αυτή η κοσμοσυρωή στους δρόμους που υπήρχε από τα μέσα Νοεμβρίου δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος βγαίνει, πηγαίνει, αγοράζει, αλλά δεν βγαίνει 10 φορές για να αγοράσει τα στολίδια του δέντρου, για να αγοράσει μία φορά. Πάνε, αγοράζουν, έρχονται, στολίζουν και έξω ο κόσμος που κυκλοφορεί μέσα στην ημέρα είναι λιγοστός. Το Σάββατο που βγήκα, που ήταν η πρώτη μέρα που μπορούσαμε να βγούμε 3 ώρες έξω, είδα ότι δεν τρέξανε όλοι στους δρόμους. Μπορεί να πήγανε σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν συχνάζω σε μεγάλα εμπορικά κέντρα τελευταία. Αλλά ξέρω ότι στα μικρά τα μαγαζιά, στο δρόμο στο Παρίσι, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Η ελληνική κοινότητα, η δύναμη της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι... Η δύναμη της ελληνικής κοινότητας συνεχίζει να δρά μόνο με διαδικτυακά, δυστυχώς, διότι το ελληνικό σπίτι είναι κλειστό. Ναι. Θα το ανοίξουμε μόνο για τις 13 Δεκεμβρίου για να στολίσουμε ένα δέντρο και να συμμετέχουμε σε μια ημερίδα που θα γίνει με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και μια ομοσπονδία κοινοτήτων και σχολείων στην Αμερική. Θα συμμετέχουμε εκεί, θα είναι 5-10 άτομα που θα κάνουμε μια υποτυπώδη γιορτούλα Χριστουγέννων, αλλά φέτος θα δώσει ο Βασίλης της κοινότητας δώρα στα παιδάκια του νηπιαγωγείου μόνον με ραντεβού. Δηλαδή αυτό το μεγάλο το θέαμα που χάριζε η κοινότητα στα παιδάκια κάθε χρόνο, και τα δώρα και ο Βασίλης και τα κάλαντα και τα καλούδια. Έτσι, δυστυχώς, οι Γάλλοι πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες εκεί στην περιοχή και την ελληνική κοινότητα? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν μας αντιμετωπίζουν. Είμαστε ενταγμένοι, όχι αφομοιωμένοι. Ενταγμένοι, είμαστε, ναι. Ενταγμένοι. Ναι, δεν ίσα ίσα είμαστε μαζί τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους Έλληνες. Δεν έχω παρατηρήσει. Εγώ ζω 50 χρόνια στη Γαλλία και μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι Γάλλοι μας αγαπάνε. Ήρθατε στην Ελλάδα το καλοκαίρι? Βεβαίως, έχουμε και αυτή την παράμετρο. Βέβαια, ήρθατε. Βεβαίως. Εγώ κάθε χρόνο έρχομαι 2 μήνες το καλοκαίρι στη Χαλκιδική και κάνω τις διακοπές μου. Βέβαια φέτος δεν πήρα ούτε καράβια, ούτε ταξίδεψα δεξιά-αριστερά. Έμεινα στο σπίτι μου, γιατί θεώρησα ότι δεν είναι ανάγκη να δίνουμε την ευκαιρία στον ιό να κυκλοφορεί. Όταν έφτασα στη Χαλκιδική, μπορώ να σας πω ότι ήμουν 2 εβδομάδες στο σπίτι μου, χωρίς να πλησιάσω ιδιαίτερα κανέναν.
Ευτυχώς έχω τη θάλασσα πάρα πολύ κοντά και έτσι χάρηκα τη θάλασσα και ήμουνα και κατά κάποιο τρόπο σε καραντίνα για να αποδείξω στους γειτόνους μου ότι δεν έφερα απ' έξω οτιδήποτε κάποιον ιό, τέλος πάντων. Κυρία Θεοδωρίδη, η πιο σημαντική εκδήλωση που οργανώνουν κάθε χρόνο οι Έλληνες στο Παρίσι, ποια είναι, που έρχεστε όλοι πιο κοντά, που είναι μια εκδήλωση σημείο αναφοράς κατά κάποιο τρόπο? Κοιτάξτε, μέσα στο ελληνικό σπίτι κάθε χρόνο είναι το δέντρο για την νεολαία, για τα παιδάκια οπωσδήποτε, όπου πάνω από 100-120 παιδάκια, και δεν χωράει παραπάνω το ελληνικό σπίτι, έρχονται για να παρακολουθήσουν αυτό το θέαμα που χαρίζει η κοινότητα σε αυτούς. Επίσης η Βασιλόπιτα είναι προς τα τέλη Ιανουαρίου ένα γεγονός στο Παρίσι, διότι εκεί μπορεί να έρθουν έως και 300-350 άτομα στο ελληνικό σπίτι που σύεται πραγματικά από τον κόσμο. Είναι έτσι μια μεγάλη χαρά για τους Έλληνες. Και φυσικά για τα σχολεία, όταν γίνεται η 25η Μαρτίου, όπου εκεί νοικιάζουμε χώρο σε αίθουσα του Δημαρχείου του 5ου Διαμερίσματος του Παρισιού, και εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή. Η αίθουσα χωράει 450 άτομα, συν τα παιδιά, συν οι εκπαιδευτικοί, συν εμείς οι κοινοτικοί που κάνουμε και την δεξίωση στη συνέχεια. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο γεγονός μέσα στη χρονιά. Το ελληνικό σπίτι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Παρισιού? Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, θα έλεγα. Βέβαια είναι μια συνοικία όπου είναι οι περισσότερες πρεσβείες σε αυτή την συνοικία. Δεν είναι μια λαϊκή συνοικία, ας πούμε, είναι μια από τις VIP συνοικίες. Αλλά εκεί βρίσκεται το ελληνικό σπίτι, εδώ και 40 χρόνια που έχει αγοραστεί, και η κοινότητα στεγάζεται σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα. Μαζί με άλλους συλλόγους φυσικά, αλλά η κοινότητα είναι αυτή που εδρεύει εκεί μέσα και διαχειρίζεται τμήματα ενηλίκων καθημερινά και όλες αυτές τις εκδηλώσεις, θεατρικά εργαστήρια, παιδικό, ενηλίκων. Μάλιστα. Κυρία Θεοδωρίδη, κλείνοντας, ένα μήνυμα προς τους συμπατριώτες σας που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Πρώτα-πρώτα θα τους πω να προσέχουν, διότι είναι το μόνο πράγμα που θα μας σώσει, διότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο, ίσως έρθει και το τρίτο κύμα του ιού. Οπότε ζητώ από τον καθένα να προσέχει. Τα κέφια και οι γιορτές θα γίνουν του χρόνου. Φέτος ας μείνουμε μεταξύ μας, ας είμαστε λίγοι από την οικογένεια να γιορτάσουμε μαζί, αλλά να προσπαθήσουμε έτσι ώστε το 2021 να είναι μια χρονιά όπου θα νικήσουμε εμείς τον ιό και όχι αυτός εμάς. Μάλιστα. Κυρία Θεοδωρίδη, χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.